Byzantine meditation. Καλημέρα. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε Έλληνες που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Και τώρα μαζί μας έχουμε τον διεθνούς φήμης συνθέτη και μουσικό Alexx Antaeus. Ο Alexx Antaeus έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα στα πιο γνωστά είδη μουσικής, ενώ είναι μέλος της National Academy of Recording Arts and Sciences που ηγείται των Grammy Awards. Μία από τις πιο γνωστές δημιουργίες του είναι το Byzantine Meditation. Good morning, everyone. On today's show, we have some wonderful artists from Greece who have made a very successful career abroad. Our first guest is the famous composer and music producer, Alexx Antaeus. Alexx Antaeus is a voting member of the National Academy of Recording Arts and Sciences, the governing party for the Grammy Awards. He has been involved in recording, remixing, and producing for a diverse selection of pop, reggae, hip-hop, dance, and R&B artists, which has earned him several gold and platinum plaques. Alexx's most well-known album is Byzantine Meditation. Alexx, welcome to our show. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τιμή μου και μου αρέσει και πολύ το σκηνικό. Ωραία. Χαίρομαι. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική σου. Ευχαριστώ. Δηλαδή, ευχαριστώ. Σε παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα, από το 1990. Και εγώ σε παρακολουθούσα από Ελλάδα. Οπότε, μπορώ να σου πω ότι όταν γνωριστήκαμε και μου είπες ότι εσύ είσαι ο συνθέτης του Byzantine Meditation, λέω, δεν το πιστεύω. Δηλαδή, έχεις πάρα πολύ ταλέντο, η μουσική σου σε ταξιδεύει. Για όσους που δεν την έχουν ακούσει, σας συνιστώ να αγοράσετε τα CDs του Alexx. Τα οποία είναι τρία, πάρα πολύ φανταστικά, και τα τρία είναι σούπερ. Byzantine Meditation, World Prayer and 04 ήταν το τελευταίο. Για τους Ολυμπιακούς μας. Για τους Ολυμπιακούς. Πες μας λίγο για τον εαυτό σου. Και ετοιμάζουμε για καινούργια δουλειά τώρα. Μπράβο, θα μας τα πεις όλα. Αλλά θέλω πρώτα να μου πεις πώς μεγάλωσες, πού μεγάλωσες. Ελλάδα βέβαια, γεννημένος στην Ελλάδα, μεγαλωμένος στην Αθήνα, Αμερική στα 17. Επιστροφή στην Ελλάδα πριν από κάποια χρόνια και έμεινα 2-3 χρόνια, όπου δημιουργήθηκε το Byzantine Meditation, μαζί με τον Χάρη τον Παπαδόπουλο. Και από εκεί πάλι πίσω Αμερική και τώρα Τζαμέικα. Τζαμέικα, ναι. Όχι Τζαμέικα Queens. Όχι Τζαμέικα Queens, Τζαμέικα, the real Τζαμέικα. Το νησί. Ναι. Και Νέα Υόρκη, προς πίσω. Ρωτήσα πώς μεγάλωσες, δηλαδή ήσουν πάντα μουσικός, σου άρεσε από μικρός. Μικρός σπούδασα κιθάρα, μετά κάπως έχασα την επαφή και ασχολήθηκα με τις τρέλες του τυπικού του άντρα του Έλληνα που μεγαλώνει και θέλει... Που είναι να ακούσουμε, θέλουμε να ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι τρέλες. Ταξίδια, μηχανές, τρέλες, εντάξει. Κορίτσια βέβαια, εντάξει, Έλληνες. Και αφού ήρθα Αμερική... Για σπουδές στην Καλιφόρνια. Πήγε στην Καλιφόρνια. California State University. Ποια εποχή τότε. Ήταν πριν από 15-20 χρόνια περίπου. Ωραία η Καλιφόρνια. Και παραμένει ωραία. Μου λείπει. Ναι. Αντίστοιχη με την Ελλάδα, θα έλεγες. Δεν, σου θύμιζε δεν, το κέρος, δεν υπάρχει. Αντίστοιχη με την Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, έχω μείνει σε πολλά μέρη του κόσμου. Πολλά μέρη του κόσμου έχουν ομορφιές. Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Συμφωνώ και εγώ. Πρέπει να πω και εγώ ότι μου λείπει πάρα πολύ η Ελλάδα. Έμεινα 11 χρόνια και... Αλλά ο καιρός είναι παρόμοιος. Ο καιρός είναι καλός. Σχετικό. Έχεις τον λίγο κρύο χειμώνα, το ζεστό καλοκαίρι. Νιώθεις κατά κάποιο τρόπο τις τέσσερις εποχές που νιώθουμε και στην Ελλάδα. Και εκεί έγινες επαγγελματίας μουσικός. Εκεί στο σχολείο που πήγα στο Πανεπιστήμιο, άρχισα να δουλεύω και σαν disc jockey σε nightclubs. Τα disc jockey έφεραν τις παραγωγές για χορευτική μουσική και remix. Και σιγά σιγά άρχισα να κάνω δικές μου συνθέσεις. Φτάνω στην Ελλάδα και ξαφνικά μέσα στο αίμα μου άρχισε να βράζει. Και άρχισα και μελέτησα αρχαία ελληνική μουσική, λίγο βυζαντινή μουσική και βρήκα κάποιες ρίζες που έκανα συνδυασμό.
το ηλεκτρόνικα που λέμε σήμερα, την ας το πούμε ηλεκτρονική μουσική. Πρωτοπόρος είσαι σε αυτά. Μουσική από κλαμπ. Ναι, βέβαια. Και έβαλα κάποια στοιχεία ελληνικά από πάνω και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το όνομα Αντέας και η μουσική. Ναι. Και, βέβαια, και έχει κάνει δρόμο για πολλούς άλλους δηλαδή, μουσικοσυνθέτες. Δηλαδή το theme αυτό με ηλεκτρόνικα και Byzantine ήταν από κάτω από New Age, νομίζω. Όχι, New Age είναι λίγο πιο διαφορετικά. Είναι πιο απαλά, χωρίς τα μπιτάκια που λέμε. Σαν τον Γιάννη. Για σαν τον Γιάννη, ναι. Με τον οποίο είναι και καλός φίλος. Ο Βαγγέλης. Και... Για μένα ο Βαγγέλης είναι Θεός. Ναι, Θεός, εντάξει. Θεός. Όλοι, για μένα ο Βαγγέλης είναι, η μουσική του σε πάει σε άλλα. Ο Βαγγέλης είναι Θεός, όχι μόνο για Έλληνες, για όλους παντού. Αλλά ο Γιάννης, ας πούμε, λίγο πιο ήρεμα, πιο απαλά, ενώ τα δικά μου είναι πιο μπιτάτα. Πιο μπιτάτα. Αλλά υπήρχαν επιρροές και από Βαγγέλη στη μουσική μου και από Tangerine Dream, δεν ξέρω αν θυμάσαι Tangerine Dream. Βέβαια. Και από Enigma κάποιες επιρροές και τα έφερα στα δικά μας τα νερά, στην Ελλάδα. Μου αρέσει που έχεις ασχοληθεί με τα αρχαία ελληνικά και βυζαντινή μουσική. Και έτσι λέγεται το πρώτο του το CD, Byzantine Meditation. Πες μου λίγο για αυτά τα στοιχεία. Υπάρχουν τα αρχαία ελληνικά. Υπάρχουν ορισμένα κομμάτια που έχουν σωθεί. Έχουν σωθεί σε επιγραφές ή σε αμφορείς. Συγκεκριμένα στην πρώτη μου δουλειά ένα κομμάτι λέγεται Ορέστης. Και αυτό είναι δικιά μου έκδοση, αλλά η μελωδία είναι η μελωδία που η χοροδία τραγουδούσε τα λόγια από το έργο του Ευρυπίδη, Ορέστης. Δηλαδή, η μελωδία δεν είναι δικιά μου, είναι αρχαία ελληνική. Αρχαία ελληνική μελωδία. Όπως είναι καταγραμμένη. Και οι φωνές μέσα που τους τραγουδάει η γραμματικού, τραγουδάει αρχαία ελληνικά, όπως ήταν από το έργο του Ευρυπίδη, Ορέστης. Και λένε ότι, έχω ακούσει βέβαια, ότι υπήρχαν και άλλες νότες στα αρχαία ελληνικά, οι οποίες έχουν χαθεί. Οι αναμεταξύ νότες. Η δυτική μουσική τώρα έχουμε την νότα, έχουμε τα ημιτόνια, αλλά υπάρχουν και αναμεταξύ νότες. Βέβαια, αυτά δεν έχουν χαθεί τελείως. Υπάρχουν. Υπάρχουν στην λεγόμενη ανατολίτικη μουσική. Στην ανατολίτικη μουσική. Αλλά δεν είναι ανατολίτικη. Ελληνική είναι. Είναι ελληνική. Θέλω να πούμε γι' αυτό, γιατί το λέγαμε στο γραφείο πριν. Ότι η ελληνική μουσική έχει επηρεάσει, λέμε ότι είναι ανατολική μουσική, αλλά στην ουσία ελληνική είναι. Είναι ελληνική, ναι. Και να εξηγήσουμε στους τηλεθέατες γιατί. Ο Μεγαλέξανδρος έφτασε μέχρι την Ινδία και πήγε το πολιτισμό μας μέχρι την Ινδία. Η μουσική μας έφτασε εκεί με τον Μεγαλέξανδρο. Ταξιδεύανε μαζί με τους. Βέβαια. Ολόκληρη πόλη ταξιδεύανε. Ολόκληρη χώρα ταξιδεύανε. Ολόκληρη χώρα, ναι. Λοιπόν, φτάνοντας στην Ινδία, οι ιδέες μας και οι νότες μας και ο πολιτισμός μας και η φιλοσοφία μας επηρέασε τους τοπικούς μουσικούς. Η Ινδία, λοιπόν, έφτιαξε πάρα πολλές σκάλες μουσικής στα χρόνια μετά το Μεγαλέξανδρο και όλες αυτές τις σκάλες φτάσανε στο Ιράν, στο Ιράκ, στην Τουρκία, μάλλον στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και επηρεάσαμε τη Μέση Ανατολή. Και αυτό που λέμε εμείς τώρα ανατολίτικοι ρυθμοί και ανατολίτικες σκάλες μουσικής, μπορεί να νομίζουμε ότι επειδή πριν από 200 και 300 χρόνια ήρθαν από Τουρκία και ήρθαν και από τη Μέση Ανατολή και από αυτά τα μέρη, αλλά βασικά όλα αυτά ήρθαν εκεί από Ινδία, που τα είχε πάει ο Μεγαλέξανδρος στην Ινδία. Άκουμε. Οπότε κάνανε ένα κύκλο και αυτά που λέμε ανατολικά στην Ελλάδα, από εμάς ξεκίνησαν, από τους αρχαίους Έλληνες. Αυτό υπάρχει ιστορική, έχουν κάνει έρευνα. Υπάρχουν μελέτες και υπάρχει και ένα βιβλίο, μάλιστα, το οποίο προσπαθώ να θυμηθώ. Το έχω το βιβλίο και δεν θυμάμαι αν το έχω στη Νέα Υόρκη ή στην Τζαμαϊκά. Αν το έχω Νέα Υόρκη, θα σου στείλω. Θέλω δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα. Να καλέσουμε καθηγητές και να συζητήσουμε για το θέμα. Θα στο στείλω για να το μελετήσετε και να το ψάξετε λίγο παραπάνω. Και πες μου τώρα, εν συνέχεια την αρχαία ελληνική μουσική, έχουμε τη Βυζαντινή. Και τα παντρεύεις αυτά στο πρώτο σου το CD. Πες μας λίγο γι' αυτό. Για να ξεκαθαρίσω κάτι. Η Βυζαντινή μουσική, αν θέλουμε να ακούσουμε σήμερα Βυζαντινική μουσική, την ακούμε στην Εκκλησία. Έχω κάποια στοιχεία που έχουν επηρεάσει τη μουσική μου, αλλά δεν είναι καθαρή βυζαντινή μουσική που θα σπουδάσει κάποιος μέσα σε ένα οδείο ή μέσα σε ένα μοναστήρι. Εννοείται. Να μην το τραβήξουμε μέχρι εκεί.
πήρα κάποια στοιχεία και τα πάντρεψα με μοντέρνα μουσική. Και τι σε εμπνέει να κάνεις τέτοιου είδους? Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Αυτό δεν το ξέρω. Έρχεται από το Θεό. Αυτό έρχεται από που έρχεται, όπως σου είπα και σε άλλες συζητήσεις. Δεν γράφω μουσική. Εικόνες έρχονται στο μυαλό μου και χτίζεται ένα κομμάτι σαν να χτίζω ένα θέατρο, το σκηνικό ενός θέατρο. Κάποιες εικόνες βλέπω και είτε είναι παραλία, είτε είναι μοναστήρι, είτε είναι μια όμορφη κοπέλα, θεά Ελληνίδα. Έτσι μου έρχεται. Και βγαίνουν και κάποιες νότες βέβαια. Τι θέλεις οι ακροατές σου να νιώθουν και να σκέφτονται όταν ακούνε τη μουσική σου? Α, δεν έχω απαιτήσεις. Mm-hmm. Εύχομαι να τους ταξιδεύει όπου θέλουν αυτοί να πάνε. Ναι. Και εύχομαι να τους εμπνέει και να τους προβληματίζει, να τους ευχαριστεί όλα αυτά. Να τους θυμίζει ποιοι είμαστε εμείς οι Έλληνες, γιατί μερικές φορές το ξεχνάμε. Mm-hmm. Πες μας λίγο για το World Prayer, το δεύτερο. Το World Prayer είχε λίγο περισσότερο επιρροές από διάφορες θρησκείες του κόσμου. Οι οποίες είναι γενικά, έτσι, ναι. Είναι πιο world music. Ναι, ήταν πιο. Και μετά πήγαμε στο Zero Four. Το Zero Four, που είναι πάρα πολύ δυναμικό. Πες μας λίγο για αυτό που... Το Zero Four ξεκίνησε σαν ιδέα για να κυκλοφορήσει για τους Ολυμπιακούς που κάναμε στην Ελλάδα το 2004. Και υπήρχαν και συζητήσεις με εταιρείες διαφημιστικές και άλλες να μπουν κομμάτια σε σχέση με τους Ολυμπιακούς. Δυστυχώς δεν τελείωσε το άλμπουμ. Τελείωσε πια τους Ολυμπιακούς. Τελείωσε το άλμπουμ. Αλλά υπάρχουν κομμάτια μέσα όπως το Olympic Anthem που βασίζεται στον Ολυμπιακό ύμνο που ξέρουμε, το αρχαίο πνεύμα θάνατου, το Victory. Mm-hmm. Και... Πού μπορεί κανείς να απευθυνθεί, να μάθει πιο πολλά για σένα και να αγοράσει τα CD σου, τη μουσική σου? Στο ίντερνετ βέβαια. Όπως ξέρεις, τα CD πια είναι λίγο στο παρελθόν. Είναι iTunes. Πάει, τελειώσανε τα CD. Εννοώ η μουσική που μπορεί κανείς να την ακούσει και να την αγοράσει. Μπορεί να πάνε στο website, το alexxantaeus.com, ακριβώς όπως είναι το όνομά μου, μία λέξη, Alex, με δύο X, μην το ξεχνάμε, A-L-E-X-X, Antaeus, A-N-T-A-E-U-S.com και τα κομμάτια, τα παλιά μπορούν να τα κατεβάσουν δωρεάν κιόλας. Μπράβο. Δηλαδή, είναι εποχή ο κόσμος να τα γνωρίσει όσοι δεν τα ξέρουν και να τα ευχαριστηθούν χωρίς να τους κοστίζει τίποτα. Ευχαριστούμε, μπράβο. Βέβαια, το καινούριο άλμπουμ θα είναι δωρεάν. Θέλω να ακούσω λίγο για το καινούριο. Το καινούριο άλμπουμ είναι Αρχαία Ελλάδα, καθαρά. Αρχαία Ελλάδα. Ονομάζεται? Ονομάζεται Gods and Mortals, θεοί και θνητοί. Mm. Και τίτλοι είναι Αφροδίτη, Αφροδίτη, Ήφαιστος, διάφοροι θεοί. Αχιλλέας, Ακύλης. Mm-hmm. Απόλλωνα. Λοιπόν, Απόλλωνας δεν έχει γραφτεί ακόμα κομμάτι. Έλα, θα μου κάνεις για μένα ένα Απόλλωνα. Να σου κάνω. Αφού το έπες τώρα και άμα το πω κιόλας και στην τηλεόραση τελείωσε. Πρέπει, τελείωσε τώρα, θα μου το αφιερώσεις αυτό το κομμάτι. Να κάνουμε και Απόλλωνα. Πάντως, βασικά είναι Αρχαία Ελλάδα και έχω παντρέψει Αρχαία Ελλάδα, ηλεκτρονικά, mm-hmm. ηλεκτρονική μουσική και μουσική κλαμπ βέβαια και λίγο ρέγγε μέσα τώρα. Μια που ζω εκεί πέρα θα κάτω. Θα πούμε τώρα γι' αυτό. Θα περάσουμε σε αυτό. Κόλλησε και λίγο ρέγγε εκεί πέρα. Ναι, έχεις τώρα... Επηρεάζεσαι από την Τζαμέικα. Οπότε ο φίλος μας ο Άλεξ έχει καταλήψει την Αμερική, έχει καταλήψει την Ελλάδα και έχει πάει στη Τζαμέικα. Θέλω να ακούσω πώς. Δεν έχω καταλήψει την Ελλάδα. Εννοώ, δεν ζεις πλέον. Πηγαίνω λίγο, αλλά... Ναι. Ούτε έχω καταλήψει την Αμερική. Επέλεξες να ζήσεις. Ας πούμε, επέλεξες για πρώτο σου, για να ζήσεις τώρα, αυτή τη στιγμή τη ζωή σου, επέλεξες την Τζαμέικα. Είμαι κάτω εκεί πέρα. Θέλω να μου πεις γιατί. Γιατί είναι μαγικό μέρος η Τζαμέικα. Έχει ομορφιές, έχει ευκολίες, έχει δυσκολίες. Πάντα καλοκαίρι έχουμε. Ωραίες θάλασσες, όχι βέβαια σαν τις ελληνικές. Mm. Ελληνική θάλασσα δεν έχω βρει πουθενά. Όπου και να έχω πάει. Τα χρώματα, η μυρουδιά από το αλάτι μας, mm-hmm. πουθενά. Η άμμος μας, πουθενά. Λοιπόν, στην Τζαμέικα τι κάνεις? Έχω ακούσει ότι κάνεις κάτι εντελώς διαφορετικό από μουσική. Στην Τζαμέικα έχω μία φάρμα και κάνω μικρά κοτοπουλάκια. Αχ, δεν το πιστεύω. Cornish hens, τα μικρούλια. Υγιεινά, καλή δια, τους δίνω καλό φαΐ, τα προσέχω. Και τώρα ετοιμάζομαι να ανοίξω και ελληνικό εστιατόριο. Όπως συγχαρητήρια. Να τους μάθουμε και εκεί πέρα λίγο ελληνική κουλτούρα μέσω του εστιατορίου. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό εκεί πέρα. Δεν είναι όπως Νέα Υόρκη που έχουμε Έλληνες, ναι, Λονδίνο που έχουμε Έλληνες. Παντού στον κόσμο έχουμε Έλληνες. Εκεί πέρα δεν στέριωσε ποτέ Έλληνας. 11 Έλληνες είμαστε σε όλο το νησί. Δεν το πιστεύω. Και λένε ότι η Ατλαντίδα μπορεί να υπάρχει εκεί.
Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, θα το κοιτάξω. Σε ρωτάω, μήπως γιατί είσαι εκεί όλη την ώρα και ακούς τα μυστικά. Θα το ψάξω, θα το κάνω κανένα μακροβούτι, μήπως τη βρω που θέλω. Λοιπόν, έρευνα και σε αυτό λοιπόν. Αλλά θα το ανοίξω το ελληνικό εστιατόριο για να τους μάθω το ελληνικό φαΐ, να τους μάθω την ελληνική κουλτούρα και θα τους κάνω και μαθήματα ελληνικών μια φορά την εβδομάδα. Να τους μάθω και ελληνικά. Και μουσική. Και μουσική και θα τους έχω και μέσα στο εστιατόριο, θα έχουμε και βιβλιοθήκη. Και φιλοσοφία. Ναι, με βιβλία στα αγγλικά βέβαια, για την αρχαία Ελλάδα και, και βιβλία ωραία, όχι μόνο από τα μουσεία μας, όχι μόνο από τα νησιά μας, αλλά και από τα καινούρια, τις ωραίες τις γέφυρες που έχουμε φτιάξει, τα ωραία τα γήπεδα και τα γυμναστήρια που έχουμε φτιάξει, να δουν και αυτά. Μην νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι μόνο τα αρχαία. Ναι, πολύ σωστά. Άλεξ, κάνεις πάρα πολύ μεγάλο έργο και διαφημίζεις και την Ελλάδα στο εξωτερικό και μέσα από τη μουσική σου όλα έχουν σχέση με Ελλάδα. Και εμείς χαιρόμαστε που είσαι Έλληνας και έχεις έρθει εδώ. Και εγώ χαιρόμαι που είμαι Έλληνας. Ναι. Και χαιρόμαι που με φώναξες. Είναι πολύ καλά που μου πες, έλα να τα πούμε. Πάντα. Και θέλω να ξαναέρθεις από την Τζαμαϊκά και πιο μαυρισμένος. Είμαι εδώ πέρα. Θα έρθουμε Τζαμαϊκά να τραβήξουμε το εστιατόριο και να τραβήξουμε τη φάρμα. Γιατί, κοίταξε, πολύ κόσμο έχει γυρίσει πίσω στη φύση και αυτό εγώ είμαι μεγάλη φαν. Δηλαδή, νομίζω για μένα είναι όνειρο αυτό να μπορέσεις να ζήσεις σε ένα νησί με τον ήλιο, να έχεις τη φάρμα σου, να μεγαλώνεις τα δικά σου φαγητά, τα βιολογικά και να ζήσεις μια πιο υγιεινή, να φιλοσοφείς, να είσαι κοντά στο. Και τις λίμνες. Έχω και λίμνη με στη φάρμα. Με ψάρια. Ναι, αχ, και ψαρεύουμε κιόλα από τη λίμνη. Φανταστικά. Τι μήνυμα έχεις να δώσεις στους τηλεθεατές? Οι τηλεθεατές σου είναι περισσότερο εδώ, δεν είναι Ελλάδα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν. Απευθυνόμαστε στους Έλληνες ομογενείς. Παρά ότι ορισμένοι κάνανε πολύ κακό στη χώρα μας, ας μην ξεχνάμε ποιοι είμαστε και ας μην ξεχνάμε ότι πρέπει κάπως να βοηθήσουμε εκεί για να ξανανεύουμε. Δεν επιτρέπεται να έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει στην Ελλάδα και να πεινάει κόσμος στην Ελλάδα του 2014 που πλησιάζουμε. Και ας μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, αν μπορούμε να κάνουμε δουλειά με Ελλάδα, ας την κάνουμε Ελλάδα. Μην πάμε και δώσουμε τα χρήματά μας σε άλλους. Εγώ τώρα που θα είμαι εκεί πέρα, θα αγοράζω ό,τι προϊόντα μπορώ κατευθείαν από Ελλάδα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δηλαδή, δεν θα πάρω λάδι από Ιταλό. Όχι ότι έχω. Θα πάρω λάδι από την Ελλάδα. Θα πάρω φέτα από την Ελλάδα. Μπορώ να πάρω πιο φθηνές φέτες από άλλα μέρη. Αλλά οι παραγγελίες μου θα μου έρχονται μια φορά κατά το τρίμηνο κατευθείαν. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό στην Τζαμαϊκά. Εγώ τους θα μάθω τώρα. Θα τους ανοίξω και ζαχαροπλαστείο. Έλα, θα κάνεις και ζαχαροπλαστείο. Ναι. Θα κάνεις και σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω για σούπερ μάρκετ. αλλά δίπλα στο εστιατόριο υπάρχει χώρος, ο οποίος αφού πάρει μπροστά το εστιατόριο, θα γίνει και ζαχαροπλαστείο με ελληνικά γλυκά μέσα. Μπράβο. Όπου ανυπομονούμε. Θα πάμε Τζαμαϊκά λοιπόν, φίλες και φίλοι, όποιος ταξιδεύει Τζαμαϊκά, να πάτε να δείτε τον φίλο μας, τον Αλέξη Αναντέως, που είναι πάρα πολύ, έχει μεγάλο ταλέντο, είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, μεγάλη καρδιά και φαίνεται στη μουσική του. Και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη Τζαμαϊκά και για ό,τι κάνεις. Είμαστε εδώ να σε υποστηρίξουμε. Σε ευχαριστώ. Και χαιρόμαστε που μιλάμε και ελληνικά, γιατί πολλοί από τους καλεσμένους μας δυστυχώς δεν μιλάνε και πρέπει να κάνουμε συνέντευξη στα αγγλικά, αλλά σήμερα είχαμε την χαρά. We can say hi to our friends in English too, right? Sure, we have a lot of also new generation Greek Americans that are watching this show, and we want to say that Alex is a very talented Greek from Greece that's making a wonderful career abroad. His music, you can find it on the internet on the website that we're showing you right now. Byzantine Meditation, World Prayer, and 04 are his masterpieces, and one more is coming, so look out. Masterpieces. They are. I think they're masterpieces. I'm a big fan. Thank you. So Alex Mo. We're gonna watch out for you. Watch out, because watch we're out. Gonna do big things for Greece, even in Jamaica. We're gonna make sure people pay attention to us. All right. Thank you. Thank you. Εμείς θα περάσουμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί σας. We'll be right back, ladies and gentlemen, so stay with us. Τώρα η ομορφιά δεν απαιτεί θυσίες. Στο The Face and Body Shop θα αποκτήσετε την ομορφιά και τη λάμψη που αξίζετε. Χρησιμοποιούμε μόνο βιολογικά προϊόντα στις βαφές μαλλιών, την αποτρίχωση και τον καθαρισμό προσώπου. Μοναδικά αποτελέσματα στη θεραπεία κυταρίτιδας και λέιζερ. The Face and Body Shop. Εμπιστευτείτε μας σήμερα κιόλας. Διεύθυνση 4021 23 Avenue, Αστόρια και τηλέφωνο 718-204-9390. Αναλαμβάνουμε την περιποίηση για τις μικρές πριγκίπισσες στα παιδικά πάρτι.
Το United Brothers Fruit Market, γωνία 30 Avenue και 33ος δρόμος στην Αστόρια, έχει όλα τα εποχιακά και πεφτικά, τόσο φρέσκα και λαχταριστά, σαν να βγήκαν από τον κήπο σας. Ανοιχτό 24 ώρες καθημερινά, σε 4.000 τετραγωνικά, προσφέρει μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά στις καλύτερες τιμές. Και τώρα, αποκλειστικά για το United Brothers Fruit Market, τοπικές φάρμες στο Long Island και Upstate New York θα παράγουν για μας εποχιακά φρούτα και λαχανικά, όπως ραδίκια, βλήτα, σέσκουλα, ντομάτες, φασολάκια, αγκινάρες, κουκιά και όλα τα φρέσκα μυρωδικά. Ροδάκινα με γεύση Ελλάδο και 11 ποικιλίες μήλων στο Apple House μας. Στο κατάστημά μας συνεχίζουμε να προσφέρουμε άριστη εξυπηρέτηση, καθαριότητα, τιμιότητα και εξαιρετική ποιότητα και για τους πελάτες μας 15 λεπτά πάρκινγκ δωρεάν. Και μην ξεχνάτε, το United Brothers, γωνία 30 Avenue και 33ος δρόμος στην Αστόρια, ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είμαστε πάντα ανοιχτά. Ξεκινάει, σουτάρει και γκολ! Γκολ! Εγώ μένω σαν την κάρη που πλειστράει στο κενό. Αλλά σας παρακαλώ! Μου κάτσετε να μην ξέρω εσύ την άρπα! Δεν την άρπαξα εγώ, σας έπεσε! Ωραία λοιπόν, πες μου τώρα που είναι η Σόφη, γιατί δεν πιστεύω λέξη από όσα μου πες. An opportunity to make you fall in love with me all over again. That's it. I see no one once. It had died and fallen to earth. Δεν νομίζω χρειάζονται συστάσεις. Κορίτσι, ο Τζότζογλου. Λοιπόν, όπως λέγανε ο κορίτσι ο Μπάρκουλης, λοιπόν, Στράτο μου, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Και εγώ χαίρομαι, Γιάννα. Σε αγαπάμε πάρα πολύ, όλο το κοινό σε αγαπάει. Δεν χρειάζονται συστάσεις, γιατί ο Στράτος, ο Τζότζογλου, βέβαια, έχει έρθει σε όλα τα σπίτια, σε όλων των Ελλήνων, σε όλο τον κόσμο. Έχει παίξει στα καλύτερα σύριελ, στις καλύτερες ταινίες, σε όλα τα θέατρα της Ελλάδας και τώρα στο Μανχάτεν. Τώρα στο Μανχάτεν που έχω έρθει αρκετές φορές, γιατί αυτό που θέλω να κάνω στη ζωή μου σχετίζεται και με το Μανχάτεν. Ναι. Δεν είναι ακριβώς μόνο η καριέρα, είναι και η ζωή, είναι και οι άνθρωποι, είναι και ο γιος μου. Ναι. Είναι πολλά μαζί που θα τα πούμε μέσα στην κουβέντα, αλλά αυτό που με έκανε έτσι να αισθανθώ καλά, ειδικά εδώ στην Αστόρια, που έχω δει πολλούς ανθρώπους που, ξέρεις, σε παρακολουθούν χρόνια, μπαίνεις στα σπίτια τους μέσα από την τηλεόραση, το ίντερνετ τώρα πια, τους είσαι οικείος και την ίδια στιγμή σου βγάζουν τη θέρμη την ελληνική, δηλαδή, γιατί η Ελλάδα ξεχωρίζει για αυτή τη ζεστασιά που έχει ο τόπος από τον ήλιο, έτσι την έχουν και οι άνθρωποι. Και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Στράτο μου, θέλουμε να μάθουμε τα πάντα για σένα. Οι τηλεθεατές θέλουν να μάθουν πώς ξεκινήσεις, από πού είσαι, από πού κατάγεσαι. Θέλω να μας τα πεις όλα. Ωραία. Λοιπόν, γεννήθηκα ένα πρωινό στον Πειραιά. Έζησα μέχρι τα 18 μου χρόνια στον Πειραιά. Ο Πειραιάς είναι λιμάνι της Αθήνας. Αλλά πρώτη φορά ανέβηκα στην Αθήνα στα 18 μου. Στα 18. Είναι δηλαδή, σαν κάποιος... ήσουν μόνο στον Πειραιά 18 χρόνια, δεν πήγαινες πουθενά άλλο. Είναι σαν κάποιος να μένει Αστόρια και να πάει μετά από 18 χρόνια στο Μανχάτεν. Ναι, ναι, ναι. Ένα ναι. Τέτοιο τρελό πράγμα. Είσαι Ολυμπιακός. Είμαι Ολυμπιακός. Βέβαια. ξεκίνησα. Πώς ήταν τα χρόνια σου στον Πειραιά? Τα χρόνια μου στον Πειραιά ήταν περίεργα. Δηλαδή, ήθελα από 5 χρόνια να γίνω ηθοποιός. Πήγαινα κάθε μέρα και έβλεπα την ίδια παράσταση το καλοκαίρι από την ταράτσα του διπλανού εστιατορίου. Ήταν ένα ανοιχτό θέατρο που λεγόταν Πειραϊκό Λυρικό Θέατρο. Και έβλεπα την ίδια παράσταση κάθε μέρα. Μετά πήγαινε, έβλεπα τους ηθοποιούς στα καμαρίνια, δεν τους μιλούσα γιατί δεν ήθελα να τους απομυθοποιήσω. Βίωνα όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάθε μέρα έκανα προσευχή στο Θεό. Θέλω να γίνω ηθοποιός, θέλω να γίνω ηθοποιός. Μέχρι που κάποια στιγμή, μετά το στρατό, κατάφερα και συνάντησα τον Γκουν. Με έβαλε στη σχολή με υποτροφία, θυμάμαι, εκείνη το 87, τόσο παλιά, λίγο πριν πεθάνει. Και μετά μου έδωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον Ήχο του Όπλου, της Λούλας Αναγνωστάκη. Και έτσι ξεκίνησε μια πορεία η οποία ήταν γεμάτη από μικρά θαύματα.
Είσαι ένα πάρα πολύ καλός όμως ηθοποιός, γι' αυτό και έχεις τόσο μεγάλη καριέρα και είσαι, μπορώ να πω, μεγαλύτερος καλλιτέχνης της γενιάς σου. Εντάξει, είναι, ντρέπομαι τώρα αυτά και να τα λέω ή να και τα ακούω. Και ταπεινός πρέπει να πούμε στους τηλεθέτες. Δεν ξέρω, η ταπεινότητα είναι κάτι που δεν έχει σχέση με την... ότι δεν μιλάς για τον εαυτό σου, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν μιλάνε για τον εαυτό τους, αλλά είναι πολύ περήφανοι. Ξέρεις τι λένε στην Αμερική. Οι πραγματικοί καλλιτέχνες κάνουν τη δουλειά για την τέχνη, δεν κάνουν τη δουλειά για τον εαυτό τους. Δεν ξέρω αν το κάνεις ούτε καν για την τέχνη. Τη δουλειά την κάνεις γιατί είναι ανάγκη. Είναι σαν να έχεις ένα μαχαίρι και να σε σπρώχνεις στην πλάτη. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτό. Δηλαδή, εγώ αν δεν είχα αυτή τη δουλειά, νομίζω ότι ή θα είχα πάει σε τρελοκομείο, ή θα είχα πάθει κατάθλιψη. Θεωρώ ότι αυτό είναι το φάρμακό μου και οτιδήποτε έχω μέσα μου, αυτή μου η ανάγκη το να παίζω και να έρθω σε πραγματική επαφή με τους ανθρώπους. Γιατί η επικοινωνία και η επαφή δεν έρχεται μόνο στην καθημερινότητα με το να μιλάς με κόσμο και να λες κοινότυπα πράγματα ή να ζεις μια καθημερινότητα η οποία είναι ανευνοήματος πολλές φορές για πολλούς ανθρώπους. Το σημαντικό είναι μέσα από την τέχνη να εκφράσεις πράγματα τα οποία ούτε εσύ τα έχεις συνειδητοποιήσει. Αυτή είναι η πραγματική επικοινωνία. Να ξεφύγεις και από το εγώ σου, από την ταυτότητά σου, αυτά που σου λέει το μυαλό σου, αυτά που θεωρείς εσύ σημαντικά και να μπεις πολύ βαθιά μέσα σου. Όταν επικοινωνείς εσύ με το εσωτερικό σου είναι, τότε αρχίζεις να επικοινωνείς και με τους άλλους. Από όλους τους σκηνοθέτες που έχεις δουλέψει μαζί, τι έχεις πάρει από τον καθένα, τους μεγάλους σκηνοθέτες. Θα θέλαμε τώρα να μιλάμε δηλαδή, τέσσερις μία ώρες. Λέξη μία για λέξη για τον κάθε σκηνοθέτη που σου έχει μείνει. Ωραία. Ο Κουν ήταν αυτό που λέμε πάθος. Ό,τι μπορεί να περικλεί αυτό το πράγμα. Ζούσε το κάθε δευτερόλεπτο και γινόταν εστία φωτός, φωτιά. Απολάμβανε, νευρίαζε, θύμωνε, αγαπούσε. Σκηνοθετούσε μέχρι τελευταία πνοή του. Μου είπε διάφορα πράγματα για μένα και μετά μου έλεγε το θέατρο θα σου δίνει πάντα. Φτάνει να έχεις εκείνο. Αυτό το πράγμα που έζησα λίγο πριν πεθάνει ο Κουν με καθοδηγεί σε όλη μου τη ζωή. Αυτό το πάθος, αυτό το δώσιμο. Άνευ όρων. Δεν την κάνεις αυτή τη δουλειά γιατί θα βγάλεις λεφτά, θα γίνεις διάσημος. Το κάνεις γιατί είναι ανάγκη. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτό. Οπότε είναι πάνω από τον έρωτα. Γίνεσαι ο έρωτας. Δεν είσαι ερωτευμένος. Έχει διαφορά από το να είσαι ερωτευμένος ή να γίνεις έρωτας. Ο Κουν ήταν αυτό το πράγμα. Ο Ζήλντας Σέν ήταν πρίγκιπας. Ερχόταν και όταν με σκηνοθετούσε, θυμάμαι στο θάνατο του Μποράκου, με κοιτούσε στα μάτια λες και έκανε κοντίνο και έβγαζε μια απίστευτη αγάπη. Και εκείνη τη στιγμή έπαιρνε αυτή την αγάπη, η οποία δεν μπορείς να την βάλεις στο παίξιμό σου, να την εκπορνεύσεις. Αλλά μπορείς να την έχεις στην άβρα σου. Γιατί παίρνεις αγάπη και αυτό το πράγμα το εκπέμπεις στο κοινό. Μελίνα Μερκούρη, ας πούμε, ήταν μια γυναίκα πέρα από αυτό το σούπερ στάρ που όλοι γνωρίζουν και έχει γίνει ταυτόσιμη με την Ελλάδα. Ήταν μια γυναίκα ερωτική, αλλά όχι με την αγοραία έννοια που πολλοί στάρ ή στάρ γυναίκες έχουν στα περιοδικά. Το έφερε το αίμα της. Είναι από το αίμα. Δεν φτιάχνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ότι θα κάνω αυτό το κόλπο, θα βάλω αυτά τα κούνια και θα κοιτάξω προκλητικά. Το αίμα της την οδηγούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό έφτασε εκεί πέρα που έφτασε. Λεπτομέρειες. Δεν είναι λεπτομέρειες, είναι ύπαρξη. Είναι ένας δαίμονας που μπαίνει μέσα σου και δεν σε αφήνει σε ησυχία. Ξέρεις, η ζωή μας δεν μετριέται από τις ανάσες που παίρνουμε, αλλά από τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα. Ορισμένοι άνθρωποι έχουν αυτό το πράγμα. Να μιλήσουμε λίγο για το παλιό κινηματογράφο, γιατί έχει και μέρος, δηλαδή συνεχίστηκε μέχρι και τη δικιά σου τη γενιά, πιστεύω. Πες μας λίγο για τις εποχές Φίνου. Η εποχή του Φίνου. Ναι. Ο Φίνος υπήρξε μια πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα. Εγώ τον έζησα ως θεατής και μάλιστα όχι στον κινηματογράφο όπως ήταν η μάνα μου που τα έβλεπε εκεί, στην τηλεόραση. Και μεγαλώσαμε με όλα αυτά τα Ιερά Τέρατα, Βουγιουκλάκη, Τζένι Καρέζη, το Γκούρκουλο. Και που είχα την ευτυχία μετά να τους γνωρίσω και από κοντά. Και μάλιστα γελάω γιατί εγώ όταν μπήκα στη σχολή του Κουν, μπήκα πρωτοετής, μου έδωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο και έπαιξα. Αλλά τον Κουν δεν τον είχα ως μύθο γιατί δεν τον ήξερα από μικρό. Εκείνος που είχα μύθος ήταν την Βουγιουκλάκη και αυτά. Και την Καρέζη. Λοιπόν, και έπαιζα εγώ στην παράσταση στον Ηχοτόπλου, η Καρέζη και η Βουγιουκλάκη όμως θέλανε πάρα πολύ να τη σκηνοθετήσει ο Κουν. Οπότε είχαν έρθει. Όχι η Βουγιουκλάκη δεν ήρθε στην παράσταση, αλλά η Καρέζη ήρθε καμιά δεκαριά φορές.
και μου έλεγε διάφορα. Έχεις το 10 το καλό εδώ, το αστέρι, το ένα και το άλλο και θέλω να δουλέψουμε μαζί. Και εγώ, εκείνη τη στιγμή, όταν μου, μέχρι 6 μήνες πριν από αυτή την ιστορία, τους έβλεπα και λέω: αν τους αγγίξω, είναι αληθινή. Ναι, ναι, ναι. Και ήμουνα, εγώ τους θαύμαζα. Και ξαφνικά με θαυμάζανε αυτοί, ναι, αυτούς που θαύμαζα εγώ. Πίστευτε. Ή ξέρω εγώ που η Βουγιουκλάκη. Ζούσα, δεν ήταν όνειρο, μεθούσα. Θυμάμαι η Βουγιουκλάκη είχε κάνει ένα πάρτι και κάθισε τους παράτησε όλους και για 20 λεπτά μου μιλούσε. Και εγώ δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε. Εγώ έβλεπα απλώς την Αλίκη. Από όλα τα σύρια που έχεις παίξει, ποιος έχει μείνει και με την ομάδα σου και με τους σκηνοθέτες και την ιστορία? Κοίτα, Κωστάκη, γουστάρι στη χωριάτα, που μου έλεγε η Τζένι Μπότση στο σημάδι του έρωτα. Ήταν μια φράση έτσι που πραγματικά έκανε εκείνη την εποχή μεγάλη εντύπωση το σημάδι του έρωτα με την Βάνα Μπάρμπα. Αν και έχω αγαπήσει και άλλες δουλειές. Αλλά νομίζω ότι ήταν έτσι μια πολύ δυνατή ερωτική ιστορία που παίχτηκε, χωρίς όμως να θέλω να μειώσω τις άλλες δουλειές, ξέρεις. Πώς σου φαίνεται the American industry of television and filmmaking? Awesome. I want to hear you speak some English. Gorgeous. Δηλαδή έχουν έρθει πάρα πολλοί Έλληνες, οι οποίοι δεν νιώθουν άνετοι σε αυτό το χώρο. Εσύ είσαι άνετος στο ναι, γιατί όπου εδώ, Γιάννα, εδώ είσαι win-win. Δηλαδή, αν έρθεις για να κατακτήσεις το Hollywood, το superstar από την Ελλάδα, αυτά είναι ιδέες. Έρχεσαι για να μάθεις. Και αυτό που έμαθα εγώ στην Αμερική, γιατί κάθισα σου λέω 11 μήνες στο Λος Άντζελες, ναι, είναι όλοι star, είναι 20 εκατομμύρια star, οι οποίοι είναι ηθοποιοί, παραγωγοί, έχουν γράψει και σενάρια και I know. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεις μεγάλους manager ή μεγάλους ατζέντιδες. Ακόμα και να μπει στα γραφεία τους, μπορεί να μην σε φωνάξουν ποτέ. Είναι και ζήτημα τύχης και γνωριμίων και. Αλλά εδώ οι ηθοποιοί δεν σταματάνε ποτέ να δουλεύουν. Είναι όλοι στις σχολές, κάνουν σχολές, παίζουν την ίδια στιγμή που είναι δάσκαλοι είναι και μαθητές κάπου αλλού. Δεν σταματάει η δημιουργία, δεν σταματάει η δουλειά. Υπάρχει σεβασμός. Εγώ τέτοια αντιμετώπιση από Αμερικάνους συναδέλφους που στην Ιβάνα Τσάμπακ που είναι coach, ήταν του Brand Pitt, του DiCaprio κτλ. Στην τάξη μου, στο Master of the Master Classes, ήταν η ηθοποιοί του Ταραντίνου και του Spielberg. Οι οποίοι αγοράζουν πάντα. Δηλαδή δεν είναι όπως μερικοί Έλληνες συνάδελφοι που θα τσαντιστούν, θα ζηλέψουν και δεν θα σου μιλήσουν. Αλλά έρχονται και σου λένε συγχαρητήρια, ρε φίλε, αυτό που έκανες είναι μοναδικό. Ναι. Εγώ πήγα μιλώντας πολύ σπαστά αγγλικά, κάθισα 2 μήνες και παρακολουθούσα πώς παίζανε οι άλλοι, και τον 3ο μήνα ανέβηκα πάνω και δούλευα σαν τον Παλαβό για να μπορέσω να είμαι τουλάχιστον ανεκτός στα αυτιά τους, γιατί τα αγγλικά μου δεν είναι πραγματικά. Η προφορά είναι βαριά. Έχει πάρα πολύ όμως Στράτο και ο Αντώνιο Μπαντέρας δεν μιλούσε καθόλου αγγλικά. Αλλά πήγα εκεί με το στόχο να μάθω. Μου λέει και η Πενέλοπη Κρούς και ο άντρας της. Και δηλαδή αυτοί οι καλλιτέχνες όχι μόνο πετύχαν, έχουν πάρει και Όσκαρ. Ναι, αλλά σημασία δεν έχει τι θα κερδίσεις. Σημασία έχει τι θα δώσεις. Εγώ λοιπόν έχω ζήσει πολλά πράγματα. Και η μεγάλη μου ανάγκη είναι να δώσω πράγματα μέσα από την τέχνη μου. Αυτό το εκτιμούν κάποιοι πραγματικά ευαίσθητοι άνθρωποι, ναι, και στην Αμερική υπάρχουν. Ναι, βέβαια. Οπότε για μένα εδώ πέρα δεν βλέπω τους χιλιάδες στάρ που υπάρχουν. Μπράβο, καλά κάνουν και υπάρχουν. Δεν ήρθα για να κάνω το στάρ. Ήρθα όμως να μάθω και να διδάξω την ίδια στιγμή. Όχι απαραίτητα να διδάξω, να ανοίξω μια δραματική σχολή, η οποία είναι και μέσα στα δεύτερη σκέψη μέσα μου. Να διδάξεις την ίδια στιγμή που μαθαίνεις. Όπως κάνει η Βάνα Τσάμπακ. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή που σε διδάσκει, μαθαίνει κιόλας. Πιστεύω με όλη την εμπειρία σου πρέπει να διδάξεις. Δηλαδή είναι Άξι. Δώρο στα καινούργια. Στη νέα γενιά, στα καινούργια παιδιά που θέλουν να γίνουν ηθοποιοί. Ναι. Όλη αυτή η εμπειρία είναι να τη μεταφέρεις σε ένα. Εντάξει, μπορεί να γίνει στούντιο. Δεν είναι ακριβώς ότι θέλω να κάνω το δάσκαλο. Σε ενδιαφέρει να γίνει σκηνοθέτης όπως πάρα πολύ μεγάλη ηθοποιοί? Εντάξει, έχω σκηνοθετήσει μία παράσταση πέρυσι. Τη Γαβριέλα και έγινε μεγάλος δώρος. Σκηνοθετής, δεν μου αρέσουν αυτές οι λέξεις. Εν τω μεταξύ, επειδή είμαι 26 χρόνια ηθοποιός, ξαφνικά να βγαίνω και να λέω είμαι και σκηνοθέτης, είμαι και σεναριογράφος. Ή ξέρω εγώ θα γίνω δάσκαλος. Είναι κάποιες ετικέτες οι οποίες δεν μου κολλάνε. Ηθοποιός. Είμαι ηθοποιός και αυτή την πείρα που έχω μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους. Γιατί πολλοί λένε θέλω τώρα να κάνω. Σε άλλους βγαίνει αυτό, θέλω να σκηνοθετήσω. Μπράβο. Αλλά χαίρομαι πολύ που λες όχι, εμένα δεν μου αρέσει να σκηνοθετώ, θέλω να παραμείνω ηθοποιός. Ναι, το ότι έχω βοηθήσει πολλά παιδιά να μπουν σε δραματική σχολή, το είχα κάνει και στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή τους βοηθούσα γιατί έχω μια εμπειρία στο θέατρο και κατά κάποιο τρόπο στο θέατρο. Τον πρώτο λόγο τον έχει ο ηθοποιός, όχι ο σκηνοθέτης. Στον κινηματογράφο είναι ο σκηνοθέτης και γίνεσαι εσύ το αντικείμενο του σκηνοθέτη. Ένα δημιουργικό βέβαια αντικείμενο. Mm-hmm.
καλό είναι να μην κολλάς. Καλό είναι να είσαι μέσα σε αυτό το πράγμα, την εμπειρία σου την καταθέτεις και κάποιοι που θέλουν να βοηθηθούν, θα βοηθηθούν. Ξέρεις. Τι θα έλεγες στους... έχεις πάρει τόσα μαθήματα από τους μεγάλους. Εσύ τι θα έλεγες τώρα σε κάποιο καινούριο καλλιτέχνη? Να ακούει την καρδιά του. Γιατί μέσα σε αυτή κρύβεται το μεγαλείο του άγνωστου, της απέραντης ερήμου, δηλαδή του Θεού. Ο Θεός είναι μια τεράστια έρημος με χιλιάδες οάσεις. Αν την όαση την κουβαλάς μέσα σου, θα την βρεις και μπροστά στον δρόμο σου. Αν δεν την κουβαλάς, θα βλέπεις πάντα την έρημο. Δεν πρέπει κανείς να φοβάται όταν είναι νέος, αλλά και όταν μεγαλώσει, πρέπει να θυμάται πώς δεν φοβόταν όταν ήταν νέος. Δηλαδή να παραμείνει κανείς νέος. Να πούμε κιόλας ότι όλη αυτή η αγάπη και το πάθος που έχεις μέσα σου παίζει και ρόλο τα άτομα που είναι γύρω σου, που σου δίνουν αγάπη και δύναμη στη ζωή σου. Ναι. Θέλεις να μας πεις λίγο για την προσωπική σου ζωή, για τα άτομα που είναι στη ζωή σου, σου δίνουν αγάπη? Εμένα έχει σταματήσει, κολλάει το μυαλό μου, ναι. Γιατί δεν είναι μόνο δουλειά, παρόλο που η δουλειά για σένα είναι η ζωή σου. Εντάξει. Αν δεν έχεις όμως σε ποιους θα τα απευθύνεις αυτά, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, αν έγινε ηθοποιός, έγινε ηθοποιός γιατί ήθελα να με βλέπει η μάνα μου στην τηλεόραση. Και επειδή είχε πονέσει πάρα πολύ και είχε δύσκολη ζωή, όλα τα είχα αφιερώσει στη μάνα μου. Ζούσα για τη μάνα μου. Και έλεγα, τώρα θα είναι περήφανη. Α, τώρα θα με βλέπει. Α, τώρα εκείνο. Είμαστε συμπολεμιστές. Ο πατέρας μου. Ένας άνθρωπος που τον λάτρευα και τον κουβαλάω μέσα μου. Έχω γίνει ο πατέρας μου. Και μάλιστα θέλω να γράψω ένα σενάριο για τη ζωή τους. Σενάριο το έχω. Λίγο, δηλαδή έχω ασχοληθεί χρόνια με σενάρια. Τώρα είναι ο γιος μου. Λιώνω. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Λιώνω. Απλώς τον βλέπω και ένα λιώνω. Ένα κουκλάκι είναι. Δεν είναι. Είναι ένας πάρα πολύ ωρίμος άνθρωπος. Μια φοβερά τρυφερή και ευαίσθητη δημιουργική ψυχή. Ένας άρχοντας, πρίγκιπας στους τρόπους. Και πραγματικά η αγάπη μας και οι συναντήσεις που έχουμε με διδάσκουν πολλά πράγματα. Με οριμάζει και μόνο η παρουσία του. Νιώθω πιο όριμος από την ομορφιά του. Μια ομορφιά που δεν είναι εξωτερική, είναι ψυχής. Και όταν είσαι δίπλα σε ανθρώπους που έχουν ψυχή, ομορφιά ψυχική, γίνεσαι και εσύ ομορφότερος. Θεωρώ ότι πραγματικά ο Θεός μου έδωσε ό,τι ονειρεύτηκα, μου το έδωσε πλουσιοπάροχα. Και θέλω αυτά τα πράγματα να είναι καλά οι άνθρωποι που αγαπάω και να μπορώ να συνεχίζω. Γιατί στην ουσία το αφιερώνω σε αυτούς. Σε αυτούς τους ανθρώπους που αγάπησα. Και με μαθαίνουν πώς να αγαπάω και θέλω αυτή η αγάπη να πηγαίνει σε όλο τον κόσμο. Είναι όμορφο πράγμα να αγαπάς. Βγαίνεις στον δρόμο, σου λέει ένας μία κουβέντα. Σήμερα περνούσα τώρα στην Αστόρια, ερχόμουν εδώ. Και βγαίνει κάποιος, λέει: εσύ είσαι. Ναι, δεν το πιστεύω. Αν σου συμβεί ποτέ τίποτα, έχω ένα ακροπολείο εδώ πέρα. Πάρε να φάμε. Λοιπόν, αυτά είναι όμορφα. Αυτά είναι πολύ και δεν ωραίο. Είναι επειδή είμαι ο Στράτος που με έχει δει τώρα στην τηλεόραση. Είναι όμορφα, ρε παιδί μου. Είναι ομορφιά να μπορείς να επικοινωνείς, να είσαι large, να είσαι γενναιόδωρος, να είσαι ανοιχτός. Έχεις κάνει τόσα πολλά πράγματα. Θέλω να μου πεις, τώρα που είσαι στην Αμερική, στο εξωτερικό, με ποιον σκηνοθέτη θα ήθελες και πάντα είχες όνειρο να δουλέψεις? Λοιπόν, εκτός από τον Woody Allen, τον Μάρτιν Σκορτσέζε. Και το εννοώ. Το εννοώ. Woody Allen, ναι, ταιριάζει με τον Woody Allen. Πάρα πολύ, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να τον συναντήσω αυτόν τον άνθρωπο. Πώς ήταν να δουλεύεις με τον Μπρούνο Κόπολα? Τι ρόλο έπαιξε? Ο Μπρούνο ήμασταν και φίλοι. Και είχαμε μια προσέγγιση, ας πούμε, δουλεύαμε παράλληλα το σενάριο και σε μερικά πράγματα με άφησε να κάνω κάποιες παρεμβάσεις. Τι έπαιξες, ποιο ρόλο? Έκανα το ρόλο του Ed, που στην ταινία είναι Ελληνοαμερικάνος ο τύπος. Ερωτεύεται μια κοπέλα, η οποία τον προδίδει και την απαγάγει με τη βοήθεια μιας άλλης γυναίκας που θέλει να εκδικηθεί τη μάνα της κοπέλας. Στην ταινία βγαίνει το Stockholm Syndrome, δηλαδή το θύμα ερωτεύεται τον απαγωγέα του. Συμβαίνει αυτό, είναι ένα σύνδρομο, γι' αυτό το ονομάσανε. Ναι. Το σύνδρομο της Στοχόλμης. Και στην ουσία είναι ένα κυνηγητό που η μάνα αυτηνής μας κάνει, αλλά είναι μια εξερεύνηση μες στην ανθρώπινη καρδιά. Γιατί ξαφνικά ο θήτης και το θύμα γίνονται ένα. Συνειδητοποιεί η πιτσιρίκα, η απαγόμενη, σε πόσα πράγματα δεν έδωσε σημασία. Ή η μάνα της, ας πούμε, αδίκησε πολύ κόσμο, υπάρχει πόνος. Και στην ουσία η ταινία τοποθετεί τη γυναίκα στα Βαλκάνια μετά την πτώση του κομμουνισμού. Φτώχεια, πορνεία, γιατί είναι γύρω από όλο αυτό το πράγμα. Και φυσικά ο καταλήτης είναι
όχι μόνο έρωτας, αλλά το κουράγιο να κοιτάξεις μέσα σου και να δεις τα σκοτάδια σου. Γιατί όλοι οι ήρωες γίνονται ωριμότεροι στο τέλος της ταινίας. Τώρα που είσαι στη Νέα Υόρκη, σε ενδιαφέρει το Broadway, γιατί ξέρω αγαπάς το θέατρο. Αγαπάς πιο πολύ το θέατρο, το κινηματογράφο ή την τηλεόραση. Πού νιώθεις πιο όμορφα? Κοίτα, οικία νιώθω πάντα στο θέατρο, γιατί είμαι 26 χρόνια κάθε βράδυ στη σκηνή. Φυσικά ο κινηματογράφος με τρελαίνει, είναι υπέροχο πράγμα και η τηλεόραση. Τώρα το Broadway δεν τολμώ να το ονειρευτώ, μακάρι, αλλά δεν ξέρω να τραγουδάω. Εκτός αν μπορέσω να παίξω στο Off-Broadway. Μπορεί και να μου τύχει στο Broadway, εντάξει. Δεν θέλω να κάνω τόσο μεγάλα όνειρα, όχι επειδή δεν μου αρέσουν τα όνειρα, αλλά δεν ζηλεύω την καριέρα κανενός, ούτε λέω πρέπει να παίξω εκεί. Σίγουρα ξέρω ότι θα παίξω θέατρο στην Αμερική. Έχω παίξει στο Λονδίνο, στο Riverside Studio, στο Hammersmith, ένα έργο της Λίας Βιτάλη με τη Σάρα Ντάγκλας, στα αγγλικά. Το είχα ονειρευτεί, κάπως έκαθισε. Νομίζω μόνο αυτό σου έχει μείνει, να παίξεις Broadway, γιατί όλα τα άλλα τα έκανες. Το όνειρό μου βέβαια είναι να μπορείς να παρουσιάσεις εδώ αρχαία τραγωδία. Ναι. Και αν γίνεται γιατί στα αγγλικά. Το κάνεις. Ναι, αυτό δεν... θέλω να το κάνω. Ναι. Νομίζω θέλω ότι πανεύκολα μπορείς να το κάνεις. Εσύ. Θέλω να το κάνω. Έχω παίξει και στην Επίδαυρο με την Άννα Συνοδεινού, είχα τη μεγάλη ευτυχία. Αγαπάνε πάρα πολύ το αρχαίο θέατρο εδώ. Ναι. Στο Λαμάμα δηλαδή, το Λαμάμα υποστήριζε και έχει ανεβάσει πάρα πολλές παραστάσεις σε αρχαίο θέατρο, ελληνικό αρχαίο θέατρο. Θα δούμε, θα δούμε. Τώρα ετοιμάζω και εγώ μια παράσταση. Σε περιμένει, δηλαδή πολλά χρόνια σε περιμένει. Μου το έλεγες εσύ Γιάννα χρόνια τώρα, όταν κάναμε τότε τη δικιά μας ταινία. Άντε, μάθε αγγλικά να έρθεις. Σου λέγα καλά ρε Γιάννα, τώρα το μαθαίνω. Σου ευχόμαστε, τι να σου πω τώρα, ό,τι καλύτερο, ό,τι θέλεις, ό,τι υποθείς να σου έρθει. Ευχαριστώ. Στην Αμερική, οι επιτυχίες που έχεις στην Ελλάδα και... Μα ήδη μπήκαμε το δεξί γιατί έχω πάρα πολύ καλούς φίλους. Είναι 4-5 άτομα εδώ στη Νέα Υόρκη, ανάμεσα σε αυτούς είσαι και εσύ. Που, και μόνο που είμαστε μαζί είναι σαν να σου κλείνει μάτι ο Θεός. Και σου λέει... Εσένα πάντα σου έκλεινε το μάτι ο Θεός. Και λοιπόν έχουμε και μία κοινή φίλη. Αυτή θα την παρουσιάσω εγώ. Τη Μαρία Λόι. Είναι ένα φοβερός άνθρωπος, ένα φοβερό χαμόγελο. Θεωρώ ότι την ταυτίζω λίγο με τη Μελίνα Μερκούρη, είναι λίγο τρελό, της το λέω, αλλά έχει αυτή την ενέργεια της Μελίνας, ας πούμε, και αυτό το έξω καρδιά. Η Μαρία Λόι, δεν ξέρω τώρα πώς πρέπει να τη δείξω, να τη διαφημίσω. Έτσι θα τη δείξεις, αλλά την κάνω μαράκι, βλέπεις τη φωτογραφία, το χαμόγελο σου, Λοιπόν, θα πάμε στο Αστέα, θα πάμε τώρα στο, να μας, καλά έχει τόσες συνταγές, δεν ξέρουμε τι θα μας, θα πάμε να μάθουμε λίγο τα μυστικά της Μαρία Λόι, στο εστιατόριο της που έχει κάνει στο West Side και είναι πάρα πολύ επιτυχημένη. Ναι, και μας φιλοξενεί συνέχεια. Και, μας, και δεν παχαίνουμε, γιατί η Μαρία, πέρα από πολύ νόστιμες συνταγές, κάνει και κάτι άλλο. Τα υλικά του φαγητού της είναι τόσο καλά που όχι μόνο δεν παχαίνεις, αλλά ο συνδυασμός σου κάνει καλό και στην πέψη και σου φτιάχνει και τη διάθεση. Ναι. Πέρα από το ότι η ίδια είναι πολύ αυθόρμητη, αγκαλιάζει, μιλάει, τον κάνει τον άλλο να νιώθει ότι είναι στο σπίτι του με τη μαμά του ή με τη φίλη του, ο συνδυασμός αυτών των τροφών κάνει καλό και στον οργανισμό αυτό. Δεν βγαίνει προς τα έξω. Αλλά ξέρω γιατί μου δίνει συμβουλές. Μου λέει: μη συνδυάζει αυτή την τροφή με αυτή. Γιατί θα σου δημιουργήσει στομαχόπονο ή δεν θα κάνει καλό. Είναι φανταστικός άνθρωπος. Ναι. Πραγματικά δηλαδή ήδη έχει πετύχει και της εύχομαι αυτό να συνεχιστεί για πάντα. Λοιπόν, Στράτο, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα θα περάσουμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει η Μαρία. Hair on 14th, a full-service salon that has a professional staff committed to providing a sophisticated, warm environment. Our expert stylists use the best products available in the beauty industry today. Come experience our superior techniques in highlights, color, cutting, styling, and more. Our Euro Laser Clinic has certified laser specialists that remove unwanted hair utilizing the Zimmer cooling method. Ο Dr. Peter Patetsios είναι Board Certified Γενικός Ενδοκιχειρουργός και συνεργάζεται με το St. Francis και το North Shore University Hospital. Το πλήρες εξοπλισμένο μας ιατρείο προσφέρει όλες τις θεραπείες αγγειακών παθήσεων, διαγνωστικούς υπερήχους όλων των αρτηριακών και φλεβικών ασθενειών, θεραπεία της φλεβίτιδας με λέιζερ και σκληροθεραπεία με εξαιρετικά αποτελέσματα.
και επεμβάσεις που προσφέρονται στο άνετο περιβάλλον μας. Ο Δόκτωρ Πατέτσιος και το προσωπικό μιλούν ελληνικά. Για ραντεβού επικοινωνήστε στο 516 570 6818. Είμαι πολύ επερήφανος που προσφέρω τις υπηρεσίες μου στους ανθρώπους που υποφέρουν. Κάνω το καλύτερο, εύχομαι υγεία σε όλους. Λοιπόν, σήμερα έχουμε την τιμή να είμαστε καλεσμένοι από την Ελληνίδα πρέσβερα Μαρία Λόι, η διάσημη Ελληνίδα σεφ από την Ελλάδα και είναι πρέσβερα της ελληνικής κουζίνας εδώ στην Αμερική. Μαρία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Που μας κάλεσες και θέλαμε πάρα πολύ να έρθουμε να σε παρουσιάσουμε, γιατί βασικά είναι σε όλα τα περιοδικά, σε όλα τα κανάλια της Αμερικής, παντού, όχι μόνο Ελλάδα, είναι διεθνές η Μαρία και η Μαρία είναι φίλη χρόνια. Α, μπράβο, έτσι να πεις, έτσι να πεις. Την αγαπάμε ιδιαίτερα. Έχει έρθει στα σπίτια σας μέσα από πάρα πολλά κανάλια της Ελλάδας και τώρα θα τη δείτε και εδώ στην Αμερική που έχει έρθει και είναι η μοναδική Ελληνίδα από την Ελλάδα που έχει έρθει στην Αμερική και έχει πετύχει με ένα καταπληκτικό εστιατόριο στην καρδιά του Μανχάτων, στο West Side, που είναι κοντά στο Lincoln Center, Loy Restaurant. Μαρία μου. Λοιπόν, μετά από αυτά, λέω εγώ, θα πάω στην Ελλάδα με αεροπλάνο ή θα πετάω. Με τζετ θα πας τώρα. Κοίταξε να δεις. Λοιπόν. Εγώ σε είδα στο Cooking Channel, σε έχω δει στο ABC, σε έχω δει σε όλα τα κανάλια και γι' αυτό επέμενα, αν δεν έρθεις στο New Greek TV, θα φας ξύλο. Θα φας ξύλο, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί οι Έλληνες αγαπάνε πάρα πολύ ομογενείς. Να δεις εγώ πώς αγαπάω την Ελλάδα για τους Έλληνες. Καταρχήν, γεια σας. Η Γιάννα τα είπε όλα, βέβαια. Εύχομαι να μπορώ να σας δείξω κι εγώ κάτι από μένα. Αλλά... Θα μας δείξεις, γιατί στο Cooking Channel έδωσε μια ιδιαίτερη συνταγή και της λέω, θέλω την ίδια συνταγή που έδωσε στο Cooking Channel. Είσαι καταπληκτική. Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε σήμερα. Να φτιάξω κεφτεδάκια, παιδί μου. Με τι μεγάλωσα εγώ, με κεφτεδάκια. Όλοι τι νομίζεις ότι είχαμε σπίτι μας. Λίγο κιμά, άντε να το φτιάξουμε έτσι ωραίο και καλό. Και λέω κι εγώ, πώς γίνονται αυτά τα κεφτεδάκια. Όταν ήμουν μικρή και πήγαινα δίπλα, ξέρεις, εκεί στη γιαγιά, στις θείες και κοίταζα. Και ήμουνα ένα τόσο δά... Στην Άφθορτο. Ναι, στην Άφθορτο. Ήμουνα στο θέρμο, στο χωριό, εκεί φυτεύαμε τα καπνά. Έχω μεγαλώσει μέσα στα καπνά, παιδί μου. Καπνόριζα, ξέρεις, θα πει καπνόριζα, δεν το ξέρεις. Λοιπόν, θα το μάθουμε. Και πήγαινα έτσι. Έτσι ήμουνα στα τραπέζια επάνω και κοίταζα να δω πώς το φτιάχνουμε. Και μου έλεγε η θεία μου, λέει, δεν είναι παιδί μου τι βάζουμε μέσα. Είναι το πώς τα βάζουμε μέσα. Λοιπόν, παίρνουμε κιμά. Εσείς μπορείτε να πάρετε είτε από αρνί, είτε από μοσχαράκι, είτε χοιρινό. Πώς διαφέρει η γεύση, διαφέρει. Είναι πιο... Διαφέρει. Γιατί και το χοιρινό και το αρνί, λοιπόν, έχουν λίπος. Mm-hmm. Οπότε ο κιμάς από το χοιρινό και από το αρνί έχει λίγο πιο πολύ λίπος μέσα και είναι πιο νόστιμο. Αυτό θέλουμε. Ντάξει. Η Γιάννα, πώς είναι νόστιμη και δεν έχει λίπος. Βάζομαι και τρώω λίγο, όχι πολλά απ' όλα. Μπράβο, λοιπόν. Τι βάζουμε τώρα μέσα αυτά τα περίφημα κεφτεδάκια. Σκόρδο. Κατεβάζει την πίεση. Οπωσδήποτε να βάζετε σκόρδο στο φαγητό σας. I have to say this in English because when this show will be on, I have Dara, you know, my chef de cuisine here. She has to understand that I said scordo, garlic, you know, because she loves garlic. And when somebody, you know, some people, they are allergic to garlic. Yeah. And she says, it's okay, we can make something else, but put garlic, Maria, garlic. Όταν το μαγειρεύεις, το σκόρδο δεν σε ενοχλεί τόσο πολύ. Όχι. Και ένα άλλο πράγμα που μπορείς να κάνεις, και άσε να βάλω λίγο σκόρδο εδώ μέσα. Oh my God. Κάνει και τόσο καλό συνειδητή. I love this. Όχι μόνο νομίζω καταπολεμάει. Ναι. Είναι έτσι όψινες. Και ξέρεις τι μπορεί να είναι. Πάρε το σκόρδο, να δεις τη διαφορά ποια είναι. Εγώ ξέρεις, χρησιμοποιώ πολύ ψαλίδι στην κουζίνα. Λοιπόν, και άμα βγάλεις, αυτό είναι που σε ενοχλεί. Το εδώ μέσα, η φύτρα. Ναι, τι κάνει η φύτρα, το κάνει πιο... Λοιπόν, η φύτρα σε πειράζει στο στομάχι, η φύτρα. Ναι, ξέρεις. Λοιπόν. Κοίταξε τι μαθαίνουμε. Το βγάζεις
Και μετά δεν σε ενοχλεί το σκόρδο. Δεν σε ενοχλεί το σκόρδο. Πρέπει να βγάλουμε τη φύτρα. Ένα άλλο πράγμα με το σκόρδο. Όταν τρως σκόρδο φρέσκο, το οποίο πρέπει να τρώμε. Και μάλιστα μία έρευνα τώρα έχει βγει. Είναι από το Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, με αμερικάνικη εταιρεία. Και λέει ότι γύρω στο 40 ή 60% έχει βοηθήσει το σκόρδο, το ομό σκόρδο, ενάντια στον καρκίνο. Fantastic. Γι' αυτό ο παππούς μου και η γιαγιά μου τρώγανε κάθε μέρα σκόρδο. Και η Έλενορ Ρούζεβελτ έτρωγε κάθε μέρα ένα σκόρδο για αυτούς τους λόγους. Δεν τη γνώριζα την κυρία, αλλά γνώριζα τη γιαγιά μου. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, οκ. Κοίταξε τώρα. Βάζω το σκόρδο εδώ για να πιάσει έτσι η μυρωδιά καλά στον κυμά. Τα υπόλοιπα όμως υλικά τα αναμειγνύω εδώ. Α, ξεχωριστά. Σε ένα άλλο μπολ. Ωραία. Με τώρα να δεις. Τρία μυστικά σήμερα μάθατε. Σιγά σιγά όλα. Το θυμάρι σ' αρέσει? Πάρα πολύ. Μπράβο, αγάπη μου. Φρέσκο θυμάρι, παιδιά, φρέσκο. Κοίταξε, αυτό που παίρνεις έτσι, το κλαράκι και το ρίχνεις εδώ στο κρεμμύδι. Λοιπόν, τη ρίγανη. Oh my God, Θεέ μου. Καλά, εγώ με πυρώτησα, οπότε η ρίγανη είναι σε όλα τα... Καλά, τώρα άλλο ένα, θα τη πω. Η καλύτερη ρίγανη, ξέρεις από πού είναι? Αχ, μην μου πεις τώρα. Από πού είναι? Δεν είναι από τα... Όχι. Είναι προχωρεί. Όχι. Είναι από τον Ταΐγετο. Α, και σπάλι. Μάλιστα, ναι, ξέρεις θα πει... Πελοπόννησο. Βέβαια. Ξέρεις θα πει ρίγανη, γιατί όλοι νομίζουν ότι είναι λέξη από την Ιαπωνία, από όλα αυτά. Ναι. Γιατί λένε, ο, ορεγάνο, it's not ορεγάνο, είναι ορίγανο. Ορίγανο. Εντάξει, και βγαίνει από το όρος και γάνος. Το όρος είναι που είναι το βουνό, φυσικά το καταλαβαίνετε. Το γάνος ήταν η πλευρά, η ηλιόλουστη πλευρά του βουνού και γι' αυτό η ρίγανη πάντοτε φύεται εκεί που έχει πολύ ήλιο και απόκριμνα έξι βουνά. Ναι. Γι' αυτό βγαίνει το καλύτερο στην Ταΐγητο. Τέταρτο μυστικό. Θα βάζουμε και τη ρίγανίτσα μας εδώ πέρα. Λοιπόν, αυγά, σ' αρέσουνε? Όλα μου αρέσουνε, Μαρία. Έλα, μαγείρεψε, τι πεινάω. Λοιπόν. Ας σημαίνει, σε πήρα το χέρι. Παίρνει, παιδί μου. Λοιπόν, τη βάζουμε εδώ, το αυγό, για να δούμε, γιατί μπορεί να είναι χαλασμένο. Άλλο τύπο αυτό, εντάξει. Το χτυπάμε. Να, είναι πολύ ωραίο, δεν είναι χαλασμένο. Δεν είναι σαν το, τα αυγά του χωριού, αλλά εντάξει, στις Νέες Υόρκες τα αυγά είναι, δεν πειράζει, αυγό είναι. Μένα μου αρέσουν τις Νέες Υόρκες τα αυγά. Εμένα μου αρέσει του χωριού. Λοιπόν, τα ανακατεύουμε. Τώρα βάζω. Κοίταξε, αυτό είναι άλλο ένα μυστικό που είναι να φτιάχνει τα κεφτεδάκια σας που τα λέμε εδώ πέρα φλάφι. Αφράτα. Αφράτα. Λοιπόν, ντομάτα τριμμένη. Φρέσκια. Και αμέσως παίρνει και τη μυρωδιά του αυγού. Όταν θέλεις να βγάλεις μυρωδιά από σκόρδο ή από οτιδήποτε άλλο, πλένεις τα χέρια σου με ντομάτα και φεύγει. Πέμπτο μυστικό. Μέτρα εσύ τα μυστικά. Μισε έτσι και βάλεις και λίγο πελτέ ντομάτας. Εντάξει, πελτέ. Αν δεν έχετε πελτέ ντομάτας στο σπίτι, που πρέπει να έχετε, και πελτέ ντομάτας να είναι ελληνικός παρακαλώ, γιατί είναι καταπληκτικές οι ντομάτες μες στην Ελλάδα, μπορείτε να βάλετε μια κουταλιά κέτσου. Έκτο μυστικό. Λοιπόν, τα ανακατεύουμε. Όλα μαζί. Δεν έχουμε ντομάτα, βάζουμε κέτσουπ. Ναι. Είπε μια. Θα γίνει και λίγο πιο γλυκό. Ωραία. Λοιπόν, τα ανακατεύεις αυτά εδώ, μέσα. Μετά, εάν θέλεις, βάζεις λίγο breadcrumbs. Εγώ δεν βάζω και τόσο πολύ breadcrumbs. Λίγο. Βάζουμε λίγο, ναι. Εντάξει. Τι άλλο θα βάλουμε? Αχ, ωραίο αλάτι. Από πού είναι το αλάτι μας? Dead Sea. No. Είναι από το Μεσολόγγι το αλάτι. Είναι υπέροχες οι αλικές του Μεσολογγίου και βγάζουν το καλύτερο αλάτι. Άλλο ένα καλό αλάτι που βρήκα είναι στα νότια της Κρήτης. Εξαιρετικό. Όλα τα καλύτερα βγάζουμε στην Ελλάδα. Όλα τα καλύτερα. Λοιπόν. Γι' αυτό μόνο υλικά προϊόντα, φίλες και φίλοι, πρέπει να αγοράζετε. τα ακούτε από το στόμα της διάσημης σεφ. Οπότε, λοιπόν, τώρα, λάδι. Μην βάλετε ό,τι λάδι να είναι. Θα πρέπει να είναι πολύ καλό το λάδι σας. Εξαιρετικό και να είναι και ελληνικό. Και, λοιπόν, να είναι extra virgin ή να είναι πιο κίτρινο, να είναι το πράσινο. Δεν έχει σημασία πράσινο ή κίτρινο. Να είναι όντως extra virgin. Να είναι ελληνικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έτσι το νιώθεις άξιο.
Λοιπόν, με το μάτι. Μία. Να σου πω ποιες είναι. Αυτά είναι άλλο ένα κόλπο. Κάνεις έτσι ένα γύρο. Ναι. Και αυτά είναι μία κουταλιά. Ένα γύρο ναι. Είναι μία κουταλιά. Έτσι έκανε η γιαγιά μου. Τώρα θα τα αλλάξω. Με το μάτι. Εντάξει. Λοιπόν. Άντε να σου πω και το άλλο μυστικό. Πάμε στο 7. Θα μετράς, θα μετράω. Λοιπόν, α, κοίτα εδώ, παιδιά. Το λεμόνι, το λέμε, ζεστ που λέμε, λίγο. Είπα και εγώ, τι δουλειά έχει το λεμόνι τώρα. Ναι, λοιπόν, δίνει τη φρεσκάδα, αυτή που θα λέει, αυτό που λένε kick οι Αμερικάνοι. Ναι. Πάει και αυτό. Να βάλουμε και λίγο πιπεράκι, βέβαια. Όχι πολύ όμως. Λοιπόν, κάτσε όμως, τι άλλο χρειάζεται τα κεφτεδάκια. Μέντα, σου αρέσει μέντα? Είναι σαν να... It's like, στα αγγλικά, Παναγία. Έχεις μάτι τα Αμερικάνικα, έχεις ήδη Αμερικάνα. Λοιπόν, είναι σαν να κόβεις από τον κήπο. Καλό. Και είναι και πολύ ωραίο. Ορίστε. Εκτός από τις βιταμίνες που έχει, εκτός ότι μπορεί να σου φτιάχνει πολύ ωραία μυρωδιά στο στόμα, δηλαδή όταν θέλετε να βγείτε με έναν ωραίο άντρα ή μια ωραία γυναίκα, πριν βγείτε, μασίστε λίγα φιλαράκια μέντας. Θα δείτε πόσο ωραία αναπνοή θα έχετε. Να τα λέμε και αυτά. Έβδομο μυστικό. Λοιπόν, στο έβδομο ή στο όγδοο είναι αυτό. Όχι, έβδομο. Το 7 τι ήταν. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Μου λες από κι άλλο ένα μυστικό, αυτό ήταν. Όχι τώρα, τα μυστικά έρχονται άλλα. Κι άλλα έρχονται, συνέχεια. Λοιπόν, μην το κόβετε με το μαχαίρι, εντάξει. Θα το κόβετε με το ψαλιδάκι, γιατί έτσι δεν βγαίνουν τα αιθέρια έλαια εδώ πάνω στο ξύλο. Βγαίνουν εδώ μέσα. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, μαϊντανό. Μαϊντανό. Δεν μπορεί να λείψει ο μαϊντανός. Ο μαϊντανός είναι αυτό που λέμε. Μερικές φορές λέμε, α, αυτός είναι μαϊντανός στην τηλεόραση. Πάει παντού δηλαδή. Αυτό ήταν το θέμα. Γι' αυτό τον λένε μαϊντανό. Πάει παντού. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, τώρα, ανακατεύουμε με δύο πυρούνια. Βλέπεις. Όχι, δεν πλάσουμε τα χέρια. Όχι, με δύο πυρούνια. Μετά θα τα πλάσει με τα χέρια σου. Αλλά όχι αλλά τώρα. Πρώτα έτσι, ναι. Ναι. Ανακατεύουμε, ανακατεύουμε, να πάνε παντού. Τι ωραία, μυρίζει μέντα, Ξέρεις τι ήταν η μέντα στην αρχαιότητα? Θεά. Η θεά μέντα. Ναι. Λοιπόν, και τώρα να μιλάμε για τα άσχημα της ζήλιας από τις γυναίκες. Αλλά την ερωτεύτηκε ένας θεός και η γυναίκα του, του θεού, ναι. Πήγε και την πάτησε και την έκανε φυτό. Να λοιπόν, να αποφύγει τη μέντα. Αλλά όμως ο θεός, ο άλλος, πήγε δίπλα και την έκανε το φυτό αυτό και λέει, όσο και να την πατάνε, ό,τι και να είναι, θα μυρίζει. Γι' αυτό και έχει υπέροχη μυρωδιά. Τώρα αυτά είναι μύθη. Λοιπόν, αλλά όμως την έχει τη μυρωδιά της. Έχει τη μυρωδιά της. Εντάξει. Λοιπόν. Να τρως μέντα, λοιπόν. Άντε να σου δώσει άλλο ένα κολπάκι. Άλλο ένα κολπάκι και το βάζουμε στο ψυγείο. 8. Ναι, μέτρα 8, 10. Λοιπόν, και τι ξέρει, έκανα τώρα. Γλυκά είναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα έτσι, μόνο. Κρύο, παγωμένο το νερό. Εντάξει. Δεν το ξέρω να δει αυτή τη συνταγή. Είναι τρομερή σου τη συνταγή. Είδες τι έκανα όταν ήμουν μικρή. Βλέπεις. Και τι κάνει το νεράκι. Λοιπόν, αυτό το παγωμένο νερό διατηρεί έτσι τον κυμά, όπως λέμε, αυτό θέλουμε να μην είναι στόκος. Να μην τρέχει δηλαδή και το πετάει, να είναι σαν πέτρα και να ξαναγυρνάει ο κεφτές. Γιατί μετά ναι. Που τρώμε κάποιες φορές κεφτεδάκια όλη μέρα. Όπως έκανε τους κουραμπιέδες, μικρή Παναγία μου, πώς έκανα, Θεέ μου. Κουραμπιέδες μου ήταν το πιο χάλια γλυκό που έχω φτιάξει ποτέ. Τώρα όμως φτιάχνω τέλειους. Τους πέταγες εγώ και η φίλη μου η Ειρήνα, καλά να είναι εκεί στο χωριό. Λοιπόν, πολύ για το χωριό μιλάω, θα αρχίσω να κλαίω τώρα. Oh. Λοιπόν, Ειρήνα, φτιάξαμε τις κουραμπιέδες και δεν τρογόντουσαν. Έβαζες έτσι ένα κουραμπιέ και έσπαγε στα δόντια σου. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό, γιατί λοιπόν, ό,τι έχεις φτιάξει είναι υπέροχο. Οπότε... καλά τώρα. Λοιπόν, για κοίταξέ το, ανακάτεψέ το να δεις πώς είναι, το νιώθεις, το νιώθεις στα χέρια σου. Ναι. Δεν το νιώθεις. Στα χέρια μου το νιώθω, αλλά είναι πολύ εύκολο να το... Ναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα αυτό το μείγμα κανονικά το βάζουμε στο ψυγείο. Α, για πόση ώρα? Μία ώρα περίπου. Και εντάξει. Πάλι για να ενωθούν και να παντρευτούν οι γεύσεις που λέμε.
Παντρεύονται. Εσύ, άμα θες να είσαι με κάποιον, δεν κάθεσαι κοντά-κοντά έτσι. Έτσι, έτσι δεν κάνει. Όχι μόνο για μία ώρα όμως. Άρα. Σήμερα μόνο εκπομπή δεν κάνω. Μία ώρα λοιπόν. Λοιπόν. Θα το αφήσετε μέσα στο ψυγείο σας. Μιλάμε για 9. 9 μυστικό. Πάμε. Και, όπα, το έχω έτοιμο. Όπως έκανε η γιαγιά. Ωραία. Ε? Για πόσα λεπτά. 2-3 λεπτά, δεν παίρνουν πολύ αυτά. Και τις δύο πλευρές. Ναι. 1,5, βλέπεις. Τώρα το γυρνάς. Πάει και αυτό. Νομίζω δεν χρειάζεται άλλο. Μετά από αυτό, Μαρία, τι κάνω. Λοιπόν, αυτό μπορεί να τα βάλεις είτε στο φούρνο. Για πόση ώρα. 10 λεπτάκια, δεν χρειάζεται πολλά. Τι λες. Ναι, και πολύ είναι, να σου πω. Έτσι θα τρώω. Ναι. Είναι rare. Όχι, δεν πρέπει. Δεν κάνει, δεν κάνει. Και τώρα μετά από 10 λεπτά είναι έτοιμα. Το φοβάμαι, υπομονώ να πάω. Αχ, ωραία. Να φτιάξουμε σάλτσα. Και σάλτσα. Εντάξει. Σάλτσα λοιπόν. Μην το πιάσεις και. Αυτό εδώ είναι κρεμμύδι καραμελωμένο. Τι θα πει κρεμμύδι καραμελωμένο. Είναι ψημένο σε ένα έτσι τηγάνι για περίπου 1,5 ώρα. Χωρίς το απλώ θα ανακατεύουμε. Ναι, έχουμε τώρα ψητές ντομάτες στο φούρνο. Καλά, τι μαθαίνετε σήμερα. Γλυκό κρασί, μαυροδάφνη. Ωραία. Εντάξει, εγώ το παίρνω από τη φωτιά. Μαυροδάφνη και παίρνω από τη φωτιά. Ε, έγινε. Λοιπόν, όχι πολύ. Θα βάλω λίγο αλατάκι. Βάζω λίγο πάστα να γίνει πιο κόκκινο. Και μετά δεν κατάλαβα, θα μπουν τα κεφτεδάκια μετά από 10 λεπτά στο φούρνο μέσα στη σάλτσα. Ναι, αλλά και τώρα μπορούμε να τα φτιάξουμε. Α, ωραία χρώματα. Λοιπόν, έχει εκεί πέρα δύο πυρουνάκια. Διάλεξε χρώμα εσύ, Γιατέο. Χωρίς χρώμα στη ζωή μου δεν μπορώ. Πορτοκαλί σου αρέσει. Ναι. Πάρε ένα πορτοκαλί πιάτο. Εγώ τι να πάρω, κάτσε. Μ' αρέσει και το πράσινο και το μπλε και το μόνο. Όλα μ' αρέσουν. Λοιπόν, παίρνεις. Εδώ. Πω. Και με αυτό, Μαρία, να συνδυάσουμε ριζάκι. Τι άλλο να συνδυάσουμε. Ό,τι σου αρέσει, αγάπη μου. Ρύζι, πατάτες, μακαρόνια. Ό,τι θέλεις. Δεν ξέρω, αλλά... Λοιπόν. Ένα έχω να σας πω, μοσχομυρίζει. Περίμενε. Ένα. Α, κι άλλο. Χωρίς λάδι! Χωρίς λάδι! Άμε, γι' αυτό λαδάκι. Δεν βάλαμε το λάδι μέσα στο τηγάνι, για να μην το κάψουμε. Λοιπόν... Ωραίο. There you have it. Fluffy meatballs, Greek-American style τώρα, γιατί είναι Greek-American η Μαρία έχει γίνει πλέον. Και πώς το λέμε στα ελληνικά? Αφράτα κεφτεδάκια από τη Μαρία Λόιν. Τρομερή συνταγή και θα το δοκιμάσουμε.